Γεια ευτύχης εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω όπως μου το βγάλει η κάμερα. Δεν κάνω καθόλου edit γιατί πολύ απλά δεν έχω χρόνο. Σε τέτοιο επίπεδο στενότητας χρόνου βρίσκομαι αυτέ τις μέρες. Σας το έγραψα χθε, μάλλον το είπα στο... σε ένα Instagram story και θα σας εξηγήσω ακριβώς το λόγο. Όπως είδατε σήμερα ε, ανέβασα το τρέιλερ Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Στην αρχή ε, είχα ήδη ανεβάσει ένα τρέλειο ότι θα παίξει το επεισόδιο Ελσίνκι με λίγο Λαπωνία, με Λαπωνία, και όχι το καθαρά χριστουγεννιάτικο. Αλλά τελικά άλλαξε το πλάνο. Πρότεινε ο Sky να μας βάλει να παίξουμε παραμονή χριστουγέννων prime time στις 9 η ώρα. Αλλά θέλανε το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Και ε, ε, είπαμε ok, κάτι που είναι πάρα πολύ πιεστικό για να βγει και αυτές τις μέρες τρέχω με το μοντάζ. Να φανταστείτε μια κανονική μου μέρα, ε, μπορεί 8 ώρες ας πούμε, δηλαδή, να, τρώ, να να, κοιμάμαι, να κάνω τέτοια να χαλαρώνω κτλ. 8 ώρες να κάνω δουλειές έτσι, γραφείου, email, τέτοι, τέτοιου είδους πράγματα ή αν χρειαστεί κάτι έξω και σαν να είναι 8 ώρα όταν είμαι εδώ πέρα θα μοντάρω. Και τώρα μπορεί να έχω πάει σε mod 16 ώρες τη μέρα μοντάζ. Και γι' αυτό σα είπα στο story και σα το λέω και τώρα, γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Να σα πω ότι δεν θα ανεβάσω βίντεο καθόλου αυτή την εβδομάδα. Ε, θα είχα, είχα, πάρα πολλά, είχα, είχα τρία πολύ ωραία unboxing να κάνω. Την, ε, τα μικρόφωνα που ξεκίνησα, δεν μπορώ να κάνω το μοντάζ, δεν προλαβαίνω να κάνω το μοντάζ. Το έχω κάνει το βίντεο. Ε, τα, τα modem, και, όχι τα modem, τα router, τα wifi repeater κτλ. Τα wifi repeater και εδώ έπρεπε να το. Συνήθω εδώ θα το κόβω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Τέλο πάντων, δεν θα το κόψω, θα το δείτε όλο. Θα WiFi, τα repeater κτλ. Και, και ήθελα και την GoPro χείρο την 6 να την κάνω unboxing και testing κτλ. Και δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα τα κάνω το Σαββατοκύριακο. Και ενδεχομένω τα Χριστούγεννα να έχουμε βίντεο unboxing με δώρο, για να σα κάνω ένα δώρο. Αλλά το Σάββατο που θα παίξει εκπομπή θα κάνουμε δύο mini giveaway, βασικά δύο ωραία giveaway. Το ένα, εντάξει, το ένα θα είναι ένα souvenir, αλλά δεν θα είναι απλό μαγνητάκι, κάτι πολύ ωραίο από τη Λαπωνία. Και θα είναι συγχρόνω ένα άλλο giveaway για κάτι φαγόσιμο. Και αν θέλετε πληροφορίε, να με ακολουθείτε και στο Instagram για να τα μάθετε, θα τα ανακοινώσουμε Παρασκευή ή Σάββατο. Τώρα, ε... Αυτό είναι ο, ο χαμό που επικρατεί. Όπω σα είπα, να, να σα κάνω μια μικρή ενημέρωση για το πώ θα παίξουν τα επεισόδια. Αυτό το επεισόδιο Ελσίνκη και Λαπωνία που σα είχα πει θα παίξει την άλλη εβδομάδα. Πρώτα θα παίξει ένα καθαρά χριστουγεννιάτικο που είναι στο Ροβανιέμι. Το Ροβανιέμι είναι αυτή η πόλη στην, στο βορρά τη Φιλανδία, είναι η πρωτεύουσα τη επαρχία Λαπωνία, τη Φιλανδική Λαπωνία. Και εκεί πέρα, λίγο έξω από το Ροβανιέμι, είναι και το χωριό του Άγιο Βασίλη. Άρα έχουμε ένα επεισόδιο που θα είναι full χωριό Άγιο Βασίλη και Ροβανιέμι. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο Χριστουγεννιάτικο. Τώρα, κοιτάξτε τι έγινε. Τελικά θα βγουν τρία επεισόδια Φιλανδία. Γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα βγει ένα, αυτό το Ελσίνκι, με το ταξίδι προ Ιαπωνία. Ένα καθαρά Λαπωνία. Και ένα Χριστουγεννιάτικο, αυτό που θα παίξει το Σάββατο. Έτσι θα είναι ο προγραμματισμό μα. Τώρα, το Σάββατο θα παίξουμε 9 η ώρα στο Sky. Πολύ σημαντική ώρα. Πάλι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη συμβολή σα στα social media να κάνετε ένα tweet, κάτι με το hashtag. Ε, βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αν δεν μπορέσετε παραμονή Χριστουγέννου να το δείτε, θα παίξει και 4 η ώρα το ανήμερα, όχι ανήμερα, 26 του μηνό, 3 Τρίτη 26. Στον Skype πάλι, που είναι ωραία μέρα, μέρα σπιτιού, μέρα που είναι αργία και μπορεί ο κόσμο να το δει πιο εύκολα. Δεν προετοιμάσει για τραπέζια και τέτοια. Αυτό τώρα, το Σαβ, το ΣΑΒ την Κυριακή στι 7 που είναι η κανονική μα ώρα, θα παίξουμε μια επανάληψη. Ένα προπέρσινο επεισόδιο που είχαμε πάει ονειρούπολη και μήλο των Ξωτικών και Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι λίγο μα αλλάξαν και τα λοιπά. Νομίζω ότι επειδή η εκπομπή πάει καλά, μα δίνουν μια καλύτερη ώρα. Δεν ξέρω, δοκιμαστικά κτλ. Ακόμα καλύτερη, γιατί η Κυριακή 7 είναι καλή ώρα για ένα κανάλι. Και σκεφτείτε ότι είμαστε πριν από τι ειδήσει και μα βάζουν επειδή. Παίρνουμε, να φανταστείτε, παίρνουμε 6% παίρνουμε από την προηγούμενη κουμπή και το πάμε 15% που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί το μέσο όρο, επειδή ξεκινάμε από 6% να μην φαίνεται τόσο τεράστιο, είναι αυτό που σας είπα στο άλλο βίντεο, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Ε, τέλος πάντων, ε, το σημαντικό είναι ότι όταν κάποιο το πετυχαίνει στο zapping και το βλέπει, κολλάει και βλέπει και δεν φεύγει ο κόσμος, μένει. Αυτό είναι το σημαντικό για μας και χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Και να πω ότι και εσείς βοηθάτε σε αυτό, γιατί μπορεί τα νούμερα να μετράει ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό, αλλά γενικότερα έχουμε πάρα πολύ feedback. Και εσεί που είστε εδώ πέρα στο YouTube και έχουμε μια, αυτή την παραπάνω επικοινωνία, ε, ξέρω ότι βοηθάτε και μιλάτε και στου άλλου και του λέτε να το δείτε. Και αν έχετε κάποιο συγγενή που το βλέπει στη τηλεόραση, τη θεία σα, τη μαμά σα, ξέρω ότι ή κάποιον ε, και κτλ. Και, και του πείτε ότι με βλέπετε εδώ, μπορεί και αυτό να έρθει να με βρει και εδώ πέρα. Ε, και επίση είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σχέση που έχουμε. Και αυτό το βίντεο ήθελα να σα το κάνω για να Σα ενημερώσω για αυτά, αλλά επίση θέλω να σα πω και χρόνια πολλά και να σα στείλω ευχέ γιατί μπαίνουν Χριστούγεννα και είμαι τόσο πιεσμένο και δεν να, θέλω να κάνω βίντεο, να κάνω giveaway και τέτοια. Και θα βληθούν για λίγο να τα κάνουμε από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, Χριστούγεννα και μετά. Αυτά. Κάτι τελευταίο. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι κάποιο από εσά μου έστειλε μια GoPro Hero 6. Ήμουν λίγο αμήχανο στο βίντεο, αλλά μετά χοροπηδούσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω και δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Και μπορεί να είναι ένα από εσά, αλλά στην ουσία και ξέρω ότι αυτό που τόσηλε, το έστειλε. Το, το είδε και έτσι, γιατί μου έγραψε ότι είμαστε subscriber σου με την οικογένειά του, ε, με το γιο του και τη σύντροφό του. Και μου έδωσε μια τεράστια δύναμη γιατί κατάλαβα ότι ε, ένιωσα ότι αυτό το, αυτό το δώρο ήταν δώρο από τους subscriber, από όλους σας. Σαν να ήταν δώρο από όλους σας. Και ε, γι' αυτό το λόγο πρώτον θα σας κάνω κι εγώ ένα δώρο με αυτή την αφορμή. Γιατί κοιτάξτε θα σας πω τώρα κάτι. Ε, την GoPro τη χειρο... είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δώρο. Γιατί, γιατί την ήθελα πάρα πολύ. Αλλά δεν την είχα πάρει γιατί ένιωθα ότι δεν την υπερχρ... όχι δεν την υπερχριαζόμουν σίγουρα θα κάνει καλύτερη δουλειά από την 5 που έχω γιατί έχει κάποια έξτρα πράγματα ό,τι κάνω με την 5, με την 6 θα το κάνω καλύτερα αλλά ε, επειδή α πούμε πήρα και το λάπτοπ που δεν μπορούσα να μην το πάρω επειδή χάλασε το άλλο και διαφορά αλλά θα είπα οκ okay, δεν την πάρω την 6, δεν πειράζει αν και κάτι μέτρωγε γιατί ω τώρα, από την 3 ε, και μετά πάντα τις έπαιρνα όταν βγαίνανε αλλά φέτος δεν μπορούσα να την πάρω με τη βία και είχε χαλάσει λίγο. Και αυτό ήρθε αυτό το δώρο και λέω κοίτα να δεις μερικές ώρες κοίτα να δεις. Και γι' αυτό λόγο θα σας κάνω ένα ε, δώρο πίσω στο κανάλι και θα κάνω και ένα, και ένα, και ένα δωράκι και στον ε, Κυριάκο που, που την έστειλε και στον Έκτορα και στην Τόλη. Αυτά σχετικά με αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε περισσότερα όταν κάνω το unboxing της GoPro. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, να πω χρόνια πολλά να έχετε τέλειες γιορτές και θα τα πούμε. Μπορεί να ανεβάσω ξανά κανένα τέτοιο βιντεάκι, απλώς σα είπα, αυτό το βιντεάκι το ανέβαζα έτσι όπως είναι, χωρίς τα edit, με τα λαθάκια που έκανα, που θα το, έκαβα, θα το έκοβα στο μοντάζ, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν προλαβαίνω, δεν θέλω καν να, να, να κουράσω τον υπολογιστή, να, τον, να, του φορτώσω κάτι άλλο. Απλό, αυτό, αυτό, το, αρχείο θα, θα από το λάπτοπ κατευθείαν θα πάει στο upload. Αυτά, λοιπόν, να περνάτε τέλεια, καλές γιορτές. Ε, Ακολουθήστε με στο instagram και θα σας κάνω κάποια update στις επόμενες ημέρες Και τρέχουμε να προλάβουμε να φτάσει το επεισόδιο στην ώρα του στο Sky για να παίξει Παραμονή Χριστουγέννων στις 9 το βράδυ Τα λέμε σύντομα Εδώ και εδώ θα βάλω κάποιο βίντεο Αν δεν έχω βάλει σημαίνει ότι βιαζόμουν πολύ και το ξέχασα Αυτά Περιμένω τα σχόλιά σας Να είστε καλά φίλια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα Σας αγαπάμε πάρα πολύ, γεια